Καταρχάς, δεν είναι η διάθεσή μας να μιλάμε για ποδόσφαιρο, αλλά για ψήμη που ορίστηκε το παιχνίδι. Αν έστω για 2 ώρες μπορέσαμε λίγο να κάνουμε τον κόσμο να ξεφύγει από τα δρόμενα των τελευταίων ημερών, θα ήταν επιτυχία. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι, ναι, πραγματικά, αν και πετύχαμε γρήγορο γκολ, μέχρι τον γκολ είχαμε ρυθμό, φαινόταν ότι είμαστε καλή μέρα. Μετά τον γκολ έπεσε απότομα λίγο ρυθμός μέχρι το ημίχρονο. Στο δεύτερο παρουσιαστήκαμε λίγο πιο δραστήριοι. Η αλήθεια είναι ότι ο αντίπαλος κλείστηκε στο τελευταίο τρίτο, δεν είχαμε πάρα πολλούς διαφορετικούς. Κρατάμε τους 3 πόντους. Όταν με σχεδόν σβηστές μηχανές, ο Χωζάνη καταφέρνει και πέναν αμάτσι και δεν κινδυνεύει καθόλου. Αυτό δείχνει και την ποιότητα της ομάδας και ότι οδεύει κατευθείαν για παράσταση. Σίγουρα έχουμε πει ότι κάθε παιχνίδι που περνάει και όταν έρχονται επιτυχημένα αποτελέσματα μας φέρνει πιο κοντά στο τελικό αποτέλεσμα να πάρουμε τον τίτλο στον Όμιλο και να κατευθυνθούμε στα μπαράζ. Coach, είσαι 14 Κοζάνη, νομίζω πλέον αρχίζουν και ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Όσο και να βλέπετε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, νομίζω ότι η ομάδα πηγαίνει στα μπαράζ. Ναι, αυτό είπα, ότι πηγαίνουμε προς το τελικό στόχο μας να ετοιμάσουμε την ομάδα στα μπαράζ. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, αλλά θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να κοιτάμε προς τα εκεί. Ήρθε η ώρα να παίξουν και άλλα παιδιά στην ομάδα. Σίγουρα τώρα θα πρέπει να δούμε διάφορα και σχήματα και πρόσωπα, γιατί στα μπαράζ θα είναι μια περίοδος δύσκολη, θα είναι επιβαρημένοι οι παίχτες και θα πρέπει να πάρουμε ό,τι μπορούμε από τον κάθε ποδοσφαιριστή στο υψηλότερο επίπεδο. Όπως και σήμερα βάζετε κάποια νέα πρόσωπα, κάποια αλλαγή συστημάτων, τι είδαμε τουλάχιστον. Όχι, σύστημα, εντάξει, όταν μπαίνει ο Νίκος ο Μπίντσης γίνεται πιο επιθετικό ακόμα το σύστημά μας, αλλά ναι, θέλουμε σιγά σιγά να βάλουμε όλα τα παιδιά μέσα, να έχουμε εικόνα τι μπορούμε να πάρουμε από το κάθε παιδί μέχρι το τέλος.